Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την έναρξη για την διαγραφή των αιώνιων φοιτητών από τα πανεπιστήμια τη χώρα. Ήδη εφαρμόζεται το νησιν 2, δηλαδή ο νόμο που εισάγει τη διαγραφή των φοιτητών από τι σχολέ του όταν έχουν υπερβεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σπουδών. Αυτό τόνισε μιλώντα στη νέα τηλεόραση Κρήτη η Υφυπουργό Παιδεία Ζέτα Μακρύ στο πλαίσιο επίσκεψη τη Ταγανιά, επισημένοντα πω σε πρώτη φάση αφορά εκείνου που ήταν ήδη αιώνιοι φοιτητέ όταν ψηφίστηκε ο νόμο τον Φεβρουάριο το 2021. Για όσους φίτησαν μετά την ψήφιση του νόμου, οι διαγραφές θα γίνουν το 2027. Είναι νόμο ο οποίος ισχύει από την προηγούμενη τετραετία. Είναι αυτό που λέγαμε κωδικά οι αιώνιοι φοιτητέ. Υπάρχει το 2, έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται, ισχύει ο νόμο αυτό. Σα είπα από την προηγούμενη τετραετία και φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά για εκείνου που ήταν, να το πω παραστατικά, ήδη αιώνιοι φοιτητέ όταν ψηφίστηκε ο νόμο. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, η ενότατη διάρκεια φοιτηση σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια 8 ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών είναι ο χρόνο αυτό προσαυξημένο κατά 4 ακαδημαϊκά εξάμεινα. Σε πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ο ελάχιστο χρόνο υπερβαίνει τα 8 ακαδημαϊκά. Εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φίτηση είναι ο ελάχιστο χρόνο σπουδών προ κατά έξι ακαδημαϊκά εξάμεινα. Μετά τη συμπλήρωση τη ανώτατη διάρκεια φίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματο εκδίδει πράξη διαγραφή. Στο πλαίσιο τη αυτονομία, η εφαρμογή του νόμου γίνεται από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματο, καθορίζονται οι διαδικαστικέ λεπτομέρειε και τα δικαιολογητικά για την κατεξαίρεση υπέρβαση τη ανώτατη χρονική διάρκεια φίτηση για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξέματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.